Η επίσκεψή του συμπίπτει με την 52η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα ήθελα εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού να ευχηθώ ολόψυχα στους Κυπρίους αδερφούς μας λύτρωση και ευόδοση των εθνικών μας στόχων. Είχαμε μια χρήσιμη συζήτηση στο πλαίσιο της συναντήληψης που χαρακτηρίζει την αδελφική σχέση Ελλάδας και Κύπρου. Με τον Πρόεδρο συζητήσαμε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν και στα κρίσιμα ευρωπαϊκά συμβούλια που έχουμε μπροστά μας μέχρι το τέλος του χρόνου με προεδρεύουσα την Κύπρο. Άλλωστε, αυτό πρέπει να τονιστεί, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που η Κύπρος είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ασκεί με απόλυτη επιτυχία τα καθήκοντά της σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο και θα έλεγα και απαιτητική περίοδο και για το μέλλον της ίδιας Ευρώπης, κύριε Πρόεδρε. Μιλήσαμε και για άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, για κοινές αναπτυξιακές δράσεις, για δυνατότητες που προκύπτουν σε περιφερειακό επίπεδο. Η Κύπρος, όπως ξέρετε, ήδη προχωρά με επιτυχία στην εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου, στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, ανοίγει έτσι ευκαιρίες ανάπτυξης και θα έλεγα και συνεργασιών σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε, η εκμετάλλευση της ΑΟΣ συνιστά απαράγραπτο κυριαρχικό της δικαίωμα. Και όπως ήταν φυσικό, επανέλαβα στον Πρόεδρο Χριστόφια την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί διαχρονικά παράγοντα σταθερότητας, παράγοντα ειρήνης και έχει αποδείξει και την αντοχή της και τη δυναμική της. Η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του κυπριακού ελληνισμού, της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον αγώνα για τον τερματισμό της κατοχής και για την εξέβρεση μιας λύσης δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης για το Κυπριακό. Μιας λύσης που ασφαλώς θα πρέπει να βασίζεται πάνω στις αποφάσεις των ΗΕ αλλά και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας λύσης που θα είναι βεβαίως σύμφωνη και με το κοινοτικό κεκτημένο. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη χαρά που μας δώσατε να σας δούμε και για την πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά για τις ευχές του ίδιου και της κυβέρνησης του για την επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι 52 χρόνια αγώνων για να διατηρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την ανεξαρτησία της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή η ανεξαρτησία μας, η κυριαρχία μας υποφέρει από την κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων και δίνουμε μία μάχη για λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτών που ονομάζουμε συμφωνίες κορυφής μεταξύ των δύο κοινοτήτων, για έναν κράτος με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, πράγματα τα οποία είχαμε συζητήσει και συμφωνήσει με τον προκάτοχο του κύριου Έρογλου, τον κύριο Ταλάτς. Θα είναι λύση ομοσπονδίας. Αυτή είναι η παραχώρηση των Ελληνοκυπρίων προς τους Τουρκοκύπριους, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε, επαναλαμβάνω, έναν κράτος με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, χωρίς το δικαίωμα των οποιονδήποτε να επεμβαίνουν στα εσωτερικά της Κύπρου. Είναι σαφές ότι, όπως περιλαμβάνεται και στις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, στη βάση των οποίων αποκτήσαμε την ανεξαρτησία που αποκτήσαμε, η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν με την Κυπριακή Δημοκρατία ιδιαίτερες σχέσεις, θα έλεγα προνομιακές σχέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι εγγύσεις.
Μιλώ για προνομιακές σχέσεις στο οικονομικό επίπεδο, κυρία. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται η Τουρκία να αποσύρει τα σταδέρματα της. Χρειάζεται να εγκαταλείψει την απαράδεκτη, την αδιάλλαχτη πολιτική η οποία οδηγεί σε δύο κράτη. Και αυτή είναι η φιλοσοφία του κυρίου Έρογλου σήμερα, ενός πολιτικού παιδιού του Ντενκτάζ, του πατέρα δηλαδή της διχοτόμησης της Κύπρου. Η φιλοσοφία του κυρίου Έρογλου είναι φιλοσοφία δύο κρατών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτό και από κανέναν πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς προσπαθήσαμε με επικοδομητικές προτάσεις να οδηγήσουμε τον τόπο στην επανένωση και στη δημιουργία κράτους ομοσπονδιακού στο οποίο να υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμένιδων και Λατίνων. Σε αυτή μας την προσπάθεια είχαμε διαχρονικά την πλήρη, την αμέριστη, την ανιδιοτελή συμπαράσταση όλων των κυβερνήσεων, βεβαίως και της σημερινής κυβέρνησης και του Αντώνη Σαμαρά προσωπικά. Και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Το λέω με συγκίνηση αυτό, γιατί την ώρα που στο εσωτερικό μας μέτωπο υπάρχει έτσι μια πολυδιάσπαση, η Ελλάδα είναι απόλυτα στο πλευρό μας και μας συμπαραστέκεται. Και σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια ανεπίλυσης του Κυπριακού και σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια εκμετάλλευσης του φυσικού πόρου της Κύπρου. Είπα ξανά, το επαναλαμβάνω, σε μια επανενωμένη Κύπρο οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν να χάσουν τίποτε. Έχουν μόνο να κερδίσουν από την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, του θαλάσσιου φυσικού πλούτου της Κύπρου. Σε αυτό είμαστε συνεπείς, συνεπέστατοι. Αλλά με την προϋπόθεση, επαναλαμβάνω, του τερματισμού της κατοχής, της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων, των επίκων επίσης και τη δημιουργία ενός κράτους κυπριακού για τους Κύπριους. Έχουμε συζητήσει σε πολύ εγκάρδιο κλίμα με τον φίλο κύριο Πρωθυπουργό τις εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή μας και το ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας, που επίσης ευχαριστώ για την εκτίμηση του τρόπου διεξαγωγής της Προεδρίας από την Κύπρο. Είναι έτσι κάτι το οποίο μας δημιουργεί ικανοποίηση όταν ακούμε και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και από τους ηγήτορες της Ένωσης ότι η Κύπρος, μικρή χώρα μεν, έχει κινητοποιηθεί με όλες τις δυνάμεις και ασκεί μια επιτυχημένη προεδρία. Βέβαια είμαστε στα μέσα του δρόμου και εύχομαι και ελπίζω να ολοκληρώσουμε το ίδιο επιτυχώς. Αγαπητέ φίλε κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ θερμά για τη φιλία μας, ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία μας.